Κύριε Υπουργέ, η συζήτηση γίνεται στον απόϊχο της μεγάλης διαδήλωσης ενάντια στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και τη λαϊκή απέτηση οι Ναζί να πάνε στη φυλακή με τη μεγαλύτερη των ποινών. Γίνεται στον απόϊχο της απόφασης που δικαιώνει το λαϊκό αίσθημα, απόφαση που είναι αποτέλεσμα των αγώνων ενάντια στη Χρυσή Αυγή και όσους τη χάιδευαν, τη έδιναν βήμα, όσους τη δημιούργησαν και τη στήριξαν. Αυτοί οι αγώνες αποκάλυψαν τον εγκληματικό χαρακτήρα της, που πηγάζει βέβαια από τη φασιστική ναζιστική ιδεολογία. Ένας αγώνας που δεν τελείωσε και ο λαός χρειάζεται να παραμείνει σε εγρήγορση και επιφυλακή, που μόνο με την πάλη του ενάντια στο σύστημα που γεννά τον φασισμό μπορεί να ξεμπερδέψει με αυτόν. Κύριε Υπουργέ, όμως για μια ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες του γνωστού επαναλαμβανόμενου σκηνικού με τα ΜΑΤ να επιτίθεται με τα κρυγόνα και άβρες με προφανή σκοπό να διαλύσουν τη μεγαλειώδη λαϊκή διαδήλωση. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει και κανένα άλοθη δεν είναι αποδεκτό από τη δράση μιας ολιγάριθμης προβοκατόρικης ομάδας. Το θέμα δεν είναι επιχειρησιακό, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο έχουν τεράστιες ευθύνες. Η ερώτηση λοιπόν που αφορά την απρόκλητη βία και τα στολή ενάντια στους υγειονομικούς είναι συνέχεια αυτών που είπα παραπάνω. Η κυβέρνηση εντείνει τον αυταρχισμό και την καταστολή απέναντι σε όσους αγωνίζονται και διεκδικούν. Ο σχεδιασμός των σωμάτων ασφαλείας δεν είναι άλλος από την προστασία των επιχειρηματικών ομίλων και των υπουργείων στα οποία απευθύνονται εργαζόμενοι κλάδων για να διαμαρτυρηθούν για την επίθεση σε εργατικά λαϊκά δικαιώματα ενάντια στις απολύσεις, στις μειώσεις μισθών, στην απληρωσιά, στην έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, στην εργασία για να διεκδικήσουν λύσεις σε προβλήματα. Δεν είναι άλλος αυτός ο σχεδιασμός παρά την καταστολή των αγώνων. Η απρόκλητη βία σε βάρος των αγωνιζόμενων υγειονομικών, στους ήρωες όπως τους αποκαλούσατε, που απαιτούν προσλήψεις και μονιμοποίηση του αναγκαίου προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας, μόνιμη και σταθερή δουλειά, νέες μονάδες εντατικής θεραπείας, ατομικά μέσα προστασίας και σχέδιο επίταξης του ιδιωτικού τομέα της υγείας για να προστατευτεί ο λαός από την πανδημία. Ήρθε αυτή η επίθεση να επιβεβαιώσει ότι η εφαρμογή του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων με γκλόμους, χημικά και ξύλο από τα ΜΑΤ, στόχο έχει το εργατικό λαϊκό κίνημα που αγωνίζει και διεκδικεί, όπως οι γιατροί και οι νοσηλευτές, που δίνουν σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες τη μάχη για την υγεία του λαού και όχι τις περιθωριακές μειοψηφίες, όπως λέγατε, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση, έλεγε η κυβέρνηση, για να δικαιολογήσει την ψήφιση του νόμου. Βάζει απέναντι η κυβέρνηση τον εχθρό λαό με περιορισμό των κοινωνικών, δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, με ένταση εκμετάλλευση, ξεζούμισμα των εργαζομένων, διαρκή υποβάθμιση της υγείας, της πρόνοιας, της προστασίας του λαού για να υλοποιήσει απρόσκοπτα τις αξιώσεις του κεφαλαίου. Αυτό που ρωτάμε είναι αν ήταν κυβερνητική εντολή αυτή η απρόκλητη βία απέναντι στους υγειονομικούς και αν όχι, ποια πειθαρχικά μέτρα πήρατε ενάντια σε αυτούς που έδωσαν την εντολή. Αν προτίθεστε να διασφαλίσετε τις ελάχιστες δημοκρατικές και εκκλησιαστικές ελευθερίες, απαγορεύοντας την παρουσία των δυνάμεων καταστολής σε εργατικές λαϊκές κινητοποίησεις.